Έλα, βίντεο να μιλήσουμε για το Κύπρο ποδοσφαιριστή, για την εθνική μας. Ξέρω, μιλήσουμε γενικά. Καλό ταξίδι. Λοιπόν, έχει κάποιον ποδοσφαιριστή που παίζει στο ΑΠΟΕΛ για παράδειγμα, που πιστεύει ότι είναι να παίξει στην πρώτη ομάδα? Και αν ναι, πόσοι? Δυο, τρεις? Δηλαδή, τώρα μιλούμε για κάποιον που στα 18, 7, δεύτερη ομάδα. Έχει πολλούς ποδοσφαιριστές στις ακαδημίες των μεγάλων ομάδων που βλέπουν το μέλλον τους. Ότι αν να γίνω ποδοσφαιριστής, δηλαδή η μάνα τους, ρε, αίσθησες μαπές. Αφού, εντάξει, δεν έπαιξασαν και πολλοί, δηλαδή δεν έχει και προϊστορία ότι η ομάδα του τι βγάλει ποδοσφαιριστές πίσω στην πρώτη ομάδα. Πιένε μάνα μου κανένα πτυχίο να βρει να δουλειά στην κυβέρνηση, αίσθησες μαπές και σπέτλαρες. Εντάξει, οκ. Και πάει και κάνουν πτυχίο μητσί και ξαπολές μαπές, γιατί να παίξει 10 λεπτά ένα παιχνίδι, 5, 3, που τελειώνει πρόθυλα, που είναι τέλεστε ας πούμε. Και να κάνει και τρεις λάθος πάσες και έρχεται να το ανταγώσει η μάνα του. Για με εξετοιμασίες, που να... Δεν απέζει, έχει μέλλον για λόγω του, το ποδόσφαιρο. Τώρα να πεις, η Ομόνοια έφυγαν κάποιους Κύπρους ποδοσφαιριστές, ο Μπέρκ. Ο Μπέρκ έφυγαν ποδοσφαιριστές. Οι παίχτες τσίνοι που επέξασαν με τον Μπέρκ, ήταν που προϋπήρχαν που πριν στις ακαδημίες της Ομόνοιας, δεν ήρθαν ο Μπέρκ και αυτόματα, τότε οι παίκτες έκαναν τους ο Μπέρκ. Όχι, ήταν τζαμέ, πιάσε μια παιδιά που τις ακαδημίες της Ομόνοιας και απλά επέξασαν επειδή ήταν τζαμέ ένας άνθρωπος και είπαν ότι έχουμε και ακαδημίες, βάρτες να δουλεύκουσι. Οκ, φέρτους τους να παίξω στην πρώτη ομάδα και τώρα βρέθηκε ένας Καγουλής, ένας Λοΐσος που έχουν πάνω από 100 συμμετοχές για παράδειγμα με την πρώτη ομάδα. Τούτο μια αλφα εμπειρία. Άμα πιάνεις εμπειρία να βελτιώνεις ας πούμε στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ. Πιάνουμε τις πιο μεγαλύτερες ομάδες που παραπάνω η πίεση. Δηλαδή και κάποιος παίκτης Κυπρός να παίξει στην ορθώση. Απλά η ορθώση δεν πάνει κάθε χρόνο να προαγωνιστεί. Κακός. Με ρωτάτε. Η ΑΕΛ, ο Απόλλωνας, λίγο πιο μικρή πίεση παρά των άλλων ομάδων, οπότε ίσως να δουν πιο εύκολα χρόνο σε άλλους Κυπρέους, κάτι που δεν γινήσκεται anyway. Τώρα άρκεψαν έτσι λίγο το θωρούμεντο, γιατί ήρθαν συγκεκριμένα προβλήματα σε όλες τις ομάδες και με το ζόρι πρέπει να βάλεις τους Κυπρέους. Αλλά συνεχίζουμε τώρα με το ΑΠΟΕΛ. Μας πούμε ο Σατσάς πόσα παιχνίδια έχει με το ΑΠΟΕΛ. Σε πόσες θέσεις έπαιξε τα παιχνίδια, δηλαδή εμπούγεμο σάμπο, έπαιγε απλά βάρτον τα μέρα, κάμνει ο κοπελού, φιλότιμος, βουρά, ξέρω εγώ, έχει αγωνιστική ταυτότητα στο τσάς, στις ακαδημίες έπαιζε τεκάρι. Στην πρώτη ομάδα παίζει παντού, μόνο πορτάρι αν τον είδαμε. Ο Πολυκάρπου, αξενοποιείς είναι νορμαϊσμούς, ξέρω εγώ, αλλά πόση αγωνιστική ταυτότητα να πιάσει τούτοι παίχτες, δοκιμαστικά εσύ. Έχει μια διαφορά άμα ο άλλος έχει 50, 60, 70 παιχνίδια παραπάνω σου. Λογικό. Πάμε στην εθνική. Καταρχάς αρκετοί Κυπραίοι θεωρούμε ότι δεν είναι η εθνική μας. Η εθνική. Και απλά κάτι που συνάδονται, παίζουν και μας πολύ ενδιαφέρει. Η εθνική μας είναι η Ελλάδα. Αρκετοί το πράγμα του τον πιστεύκουσι. Ο κόσμος μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Απλά σαν αρμόδια ομοσπονδία, καλό θα ήταν να μεταφέρει στον ποδοσφαιριστή και του κόσμου ότι κοπέλια πιστεύει ήταν που θέλετε, αλλά την δεδομένη στιγμή τούτον ένι πρέπει να στηρίξουμε τα δικά μας τα παιδιά για ΑΒ γαμμα λόγους να δημιουργηθεί και ένας ζεσμός με την Εθνική Κύπρου. Γιατί λαλείς παίζει η Εθνική Κύπρου και δεν ξέρεις 5 παίχτες που ζούμε στην Εθνική. Θα κάτσεις κάνεις το παιχνίδι πάλι, γιατί ξέρεις ότι είναι να χάσεις. Δεν έκαμε κάτι να σε ελκύσει να δεις τον αγώνα. Άρα πάμε τώρα στη ψυχολογία. Δεν μας διούν αρκετά ερεθίσματα στο να μας ενδιαφέρει η εθνική. Ας πούμε που πιο μητσής σημούμε ο Κωνσταντίνου, ο Κάζ. Είχες μπραντ παίχτες. Είχες παίχτες που ήταν βαρβάτοι και μόνο πέραν να παίξει ο Κωνσταντίνου ο Κάζ να πάει στο παιχνίδι ας πούμε. Τσάλλη. Είχε μια παραπάνω αύρα εθνική. Τώρα απλά εν κάποιοι μητσί, ας πούμε, που παίζουν συμπορή ποδάτζες, σιγά τους παίχτες, ξέρω εγώ. Έχει παίχτες μέσα στην εθνική που είναι πολλά πιο ποιοτικοί που είχαμε παλιά. Απλά έχει brand name η Εθνική Κύπρου. Δείξε μου ποιος είσαι, κάνε μου show, κάνε ένα account, βάρ' του πίεση, κάνε αυτό κοντά σε σένα, να με κερδίσεις. Και παίζουμε προχτές με τη Ρουμανία και η Ρουμανία έχει, δεν ξέρω, παντός και παίξαμε στη Ρουμανία. Ασχέτω ότι ήταν εντός τέταρτος το παιχνίδι. Νομίζω οι αρμόδιες ομοσπονδίες δεν το χειριστούνται σωστά. Ξαναείπα σας το. Μερικές φορές το φαίνεσαι, έχει παραπάνω σημασία παρά το τι είσαι. Fake it until you make it, που λαλούν στο χορκό μου. Ναι. Κάμε τον παίχτη που παίζει να νιώθει περήφανος που είναι να έρθει στην Εθνική Κύπρο. Να έχει μια αξία, όχι απλά να αγκαριάται, έλα, εντάξει. Να σου πω ότι θα πολύ θελαβουρώ, πάνε να παίξουν, να περάσει η ώρα, πάνε σε αυτή να άκουσε φούτσαλ. Βράδυ, πέπτω. Δεν ξέρω ποιος άλλος σαν εμένα. Όπως σε φούτσαλ ήμουν ο τελευταίος 5 λεπτά, ρε, έλα ρε, κάνω σε φούτσαλ, ξένα. Σε 5 λεπτά ξεκινούμε, έρχεσαι. Έρχομαι. Καταλάβες. Επειδή το ήταν το επίπεδο μου, μόλις λευκούν να κάνουν παίχτη, άντε, έλα, εντάξει. Anyway. Μικρό πράγματα ρε κοπέλια μου, παίζει ρόλο, κάτι να κάνουν να έρθει ο κόσμος πιο κοντά στην εθνική. Δηλαδή παίζει ποδοσφαίρον ή όχι, να είναι κάτι φαν. Και αν το πιστέψουν και οι παίχτες, εννοείται ότι δεν υπάρχει ποιότητα. Έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν για όνομα του Θεού, το Κόσοβο μπορεί να δέρεις. Εντάξει, η Ρουμανία παίζει, δεν μπορεί να δέρεις, επειδή είναι καλή. Αλλά παλέψω, πάω, πάντως έχασα. Έχασα πιο πριν. Εν έχει κάποιον, εν έχει ηγετικές μορφές εθνική, κάποιος πρέπει να πάρει τον ρόλο. Ο Κεσπάγιας στον πάγκον και λέει εντάξει τούτους έχω, τούτοι με παμπεζούμε. Εδώ και ρε λέω confidence, λέω μπούς στους παίχτες σου. Έχει πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, να βάλουμε ξανά είπα τα πιο παλιά. Αρχάς πρώτα φταίνουν οι ομάδες και ο κόσμος που είναι να αναγνωρίζει την εθνική σαν εθνική αρκετή. Πρέπει να δει χρόνο στους παίχτες, να πιάνουν μια εμπειρία. Ας πούμε ο Πίτσας τώρα που πότε που ήταν ένα παιχνίδι που είδα, ήταν καμία σχέση. Τόσο παίχτης καταλαβαίνεις ότι παίζει σε άλλο επίπεδο ή ο Καστάνος. Και ο Τζονής έχει μερικούς παίχτες που βγάλουν μάτια. Βάρτουν να παίζουν παραπάνω, δυνάμωση η δεύτερη σου κατηγορία, κάρτη σε ένα επίπεδο, βάλε προπονητές που είναι πάντα για με βοηθός προπονητής. Ξανέπαμε το πράγμα. Το Q19, το Q21, και της εθνικής, να είναι πάντα ένας άνθρωπος που ξέρει την εξέλιξη των παιχτών. Να υπάρχει μια επικοινωνία. Βάλε ένα staff που καταλάβει τι συμβαίνει. Ο προπονητής να έχει εμπειρία από εθνικές. Αν δεν έχει εμπειρία από εθνικές να ξέρει πράγμα ποδόσφαιρο. Εντάξει, οκ, και Σπάγια, μια χαρά, ο Πάμπος, ο ένας, ο άλλος, ο κάτος. Να μάθουν, είναι άιστον να μάθει, αλλά δούλεψε εσύ λίγο παραπάνω να τον βοηθήσεις. Δυνάμω στη δεύτερη κατηγορία, πάρα πολύ σημαντικό. Εν παίζουν Κύπραιοι. Καρχάς, το 90% από τις ακαδημίες τώρα που παίζουν μαπά, δεν θα γίνουν ποδοσφαιριστές. Και κάποιοι μπορεί να γίνουν να παρατήσουν μετά από λίγο, γιατί θα πιάνε ευκαιρίες, θα έχουν συμβόλαια. Ή να καταλήξουν σε μια μικρομεσαία ομάδα, μετά σε μια μικρή και μετά κάνει. Και μην ασυνέτσει και βούρα μετά σπουδάζε. Anyway, οι λύσεις μπορούν να βρεθούν αν έρθουν ανθρώποι που καταλάβουν πέντε πράγματα να στρώσουν σε μια εθνική, να έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την εθνική σαν quality, παίρνει ένα χρόνο τόσο πάντων. Θέλεις αρκετά χρόνια να βελτιώσεις μια ομάδα. Ναι, έτσι απλά. Αλλά κάποιοι βασικοί πυλώνες μπορούν να μπουν παντορά και μπορείς να δεις διαφορές. Σιγά σιγά. Πολλά βαθύ είναι το θέμα. Δεν θα τους τώρα βρίσκω λύσεις μου. Anyway, το λοιπόν like, comment, subscribe, πέντε μου γνώμη σας. Από στο βίντεο. Καλή συνέχεια.